Εκεί, σε αυτά έχουμε όλοι πληροφορίες και έχουμε μείνει. Εσείς έχετε κάποια άλλη εικόνα? Δεν νομίζω ότι βρίσκεται εκεί το ζήτημα με την εξής έννοια. Μπορεί όπως γράφεται και στο σημερινό τύπο να έχουμε και όνομα έκπληξη. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα θα είναι μια σύνθετη ονομασία η οποία θα προσδιορίζει το γειτονικό μας κράτος. Και εκεί που είναι νομίζω ένα θέμα που ακόμη δεν έχει βρεθεί ο δρόμος της λύσης, είναι πώς αυτό το όνομα θα είναι έναντι όλων. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θα ισχύει η ίδια ονομασία και στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας και στο εξωτερικό. Αυτό φαίνεται να είναι ένα κρίσιμο σημείο. Όπως γνωρίζουμε, αυτό πιθανά συνδέεται ή τουλάχιστον πρέπει χρονικά να προσδιοριστεί με συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Νομίζω ότι επίσης, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μέσα στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων έχει αναπτυχθεί μια θετική ατζέντα, όπως λέμε, δηλαδή για το πώς οι δύο χώρες θα βαδίζουν στο επόμενο χρονικό διάστημα σε ένα δρόμο συνανάπτυξης, ειρήνης και συνεργασίας. Ναι. Και αυτά είναι κρίσιμα θέματα. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς έχουμε μία καθαρή τοποθέτηση. Είναι η στρατηγική που στη βασική της γραμμή είναι στα πλαίσια της στρατηγικής που χαράχτηκε το 2008. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία δικαιολογία, να το πω έτσι, κανένα θέμα, εάν και εφόσον πετύχουμε μία λύση με τους όρους που θέτουμε, να παίξει κάποιος μικροπολιτικά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από τις συζητήσεις, κύριε Μαντά, που έχετε κάνει στα όργανα του κόμματος για το Σκοπιανό, έχετε εσείς έτσι βάλει θέμα με τους συναδέλφους σας για αυξημένη πλειοψηφία ή για απλή πλειοψηφία? Είναι κάτι που ήρθε και διαψεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον κύριο Γιουνκέρ, ότι η Ευρώπη ζητάει αυξημένη πλειοψηφία, 180 δηλαδή, για να περάσει ή όποια πρόταση έρθει στη Βουλή. Το λέω όμως από την άλλη, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια ψηφοφορία, όταν έρθει το θέμα αυτό, να υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης, να υπάρχει μια συμφωνία που έχει γερά θεμέλια για αυτό το θέμα που θα λυθεί μετά από τόσα χρόνια. Είναι σίγουρο ότι επιδιώκουμε μια συμφωνία που να έχει, θα έλεγα, ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ναι. Και άρα τα θεμέλια της πρέπει να είναι στέρεα και βεβαίως πρέπει και θα επιδιώξουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας προανέφερα να έχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και νομίζω ότι ειδικά σε αυτό το ζήτημα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη όποιες συγκυριακές ενστάσεις έχουν εμφανιστεί, παρόλο ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα ευαίσθητο θέμα, ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει υπόψη του και την ιστορική διαδρομή και τις, αν θέλετε, και τις ευαισθησίες, ιστορικές, πολιτιστικές, ταυτότητας που υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, και στις δύο πλευρές. Μάλιστα. Είναι προφανές αυτό. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα. Εάν δεν το κάνουμε και αν κάποιες πολιτικές δυνάμεις θα έλεγα υπερθεματίσουν εκεί που δεν χρειάζεται ή εν πάση περιπτώσει δημιουργήσουν πόλωση εκεί που δεν χρειάζεται, και βεβαίως δεν μιλάω για το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πόλωση. Μιλάω για τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί πράγματι, αν με ρεαλισμό και νυφαλιότητα προσεγγίσουμε τα πράγματα, μπορούμε να δώσουμε λύση, επαναλαμβάνουμε, μάλιστα, τους όρους που έχουμε θέσει. Να πάμε λίγο στο οικονομικό περιβάλλον και τοπίο, στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Χθες ο κ. Τσακαλώτος είχε συνάντηση με τους θεσμούς και είναι οριστικό, φαίνεται και συμφωνημένο, πως οι περικοπές σε συντάξεις θα γίνουν κανονικά από 1η-1η-19 και η μείωση του αφορολόγητου από το 20. Αυτό σας ικανοποιεί? Και το ρωτάω γιατί υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν προβληματισμοί, υπήρχαν προτάσεις από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάμε σε περικοπές το 19, αφού έχουμε ένα τόσο πλούσιο και μεγάλο πλεόνασμα, και αφού βγαίνουμε και σε μια κανονικότητα και σε μια ομαλότητα για την οικονομία, να μην πάμε πάλι να επιβαρύνουμε τους συνταξιούχους. Αυτό που νομίζω ότι προκύπτει από τις χτεσινές συζητήσεις και θα προκύψει και στη συνέχεια είναι ότι
τα εκκρεμή θέματα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης φαίνεται ότι κλείνουν ένα-ένα. Ήδη έχουμε τις αναφορές που έχουν γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Θυμίζω εδώ ότι τα θέματα τα ενεργειακά έχουν κλείσει. Στα ζητήματα της υγείας η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είπε ότι έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά. Είχαμε τις δηλώσεις χτες της κυρίας Γεροβασίλη και την ανακοίνωση από το ότι από το 2019 σε κάθε μία αποχώρηση από το δημόσιο θα υπάρχει δυνατότητα μιας επαναπρόσληψης. Όπως και πολλά άλλα σημαντικά πράγματα. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ποιο είναι το κρίσιμο θέμα για να μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή την περίοδο διαμορφώνεται με βάση αυτά τα οποία έχουμε ήδη ψηφισμένα και προετοιμάζεται η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους πρώτον και δεύτερον εάν θα πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Τούτων δοθέντων, αυτό που έχουμε, θα έλεγα εγώ, ως είδηση που δεν προβάλλεται τόσο πολύ, είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρεί τις απόψεις του και προσεγγίζει την άποψη των υπόλοιπων θεσμών ότι πράγματι μπορούμε να πιάσουμε τα πλεονάσματα για το 18 και το 19. Άρα, πρώτον, αποκλείεται να έρθει πιο νωρίς όπως πεζότανε με ένα καταστροφολογικό τρόπο πολύ καιρό τώρα, ότι να έρθει δηλαδή και να εφαρμοστεί από το 18. Από την άλλη, σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι θα ήταν άκερο, άτοπο και πάση περιπτώσει θα πυροδοτούσε άλλες διαδικασίες αν εμείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης λέγαμε ότι αυτός είναι ο καιρός για να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς, νομίζω ότι τηρώντας αυτά που έχουμε δεσμευτεί σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, ανοίγουμε το δρόμο για να κλείσει έγκαιρα η τέταρτη αξιολόγηση και βεβαίως το κρίσιμο θέμα, το οποίο νομίζω ότι θα έχουμε όλες τις, όχι ενδείξεις απλώς, άρρωστε το είπε χθες και ο κύριος Ψαλιδόπουλος στην αρμόδια επιτροπή, θα έχουμε το ξεκαθάρισμα της τάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Να θυμίσω και κάτι ακόμη, ότι τα μέτρα αλλά και τα αντίμετρα, αυτά δεν λέει κουβέντα κανένας, δεν λέει κουβέντα ας πούμε ότι αντίμετρα στην πρώτη φάση είναι παραδείγματος χάρη το επίδομα ενοικίου ή το επίδομα πρώτης κατοικίας για 600 εκατομμυρίων προϋπολογισμένο και αποτυπωμένο, ένα λεπτό, και αποτυπωμένο στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Δεν λέει κανένας ότι μέχρι 700 ευρώ εισόδημα, κυρίως για τους συνταξιούχους, θα είναι μηδενική η συμμετοχή τους στα φάρμακα. Αυτά είναι δύο από τα αντίμετρα. Αντίμετρα θα μπορούσαν να ήταν όμως και η μη περικοπή των συντάξεων, έτσι. Δηλαδή, σε αυτή τη λογική το λένε και οι βουλευτές, οι συναδελφοί σας, φαντάζομαι, ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ο καθένας και η καθεμιά από εμάς που λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια στο Κοινοβούλιο έχει κατανοήσει απολύτως ότι αυτός ήταν ο αναγκαίος συμβιβασμός και η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να κλείσει δεύτερη αξιολόγηση. Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε αυτά τα δεδομένα. Αύριο, ποιος γνωρίζει, για παράδειγμα, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι στο πρόγραμμα και αν αυτά τα ζητήματα θα μπαίνουν ή αυτή η συμφωνία θα μπαίνει με τον ίδιο τρόπο όπως μπήκε. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μαντά, στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ζαμπίρας, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και να έρθουμε στο θέμα της Νοβάρτης που σήμερα θα επικρατήσει και στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ΑΔΑΕ αδυνατεί να ελέγχει τα ιδιωτικά βαλιτσάκια, παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, δήλωσε ο πρόεδρος της αρχής, Χρήστος Ζαμπίρας, υποστηρίζοντας πως παρά το γεγονός ότι έχει ζητηθεί νομοθετική παρέμβαση, το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα. Την αδυναμία να ελέγξει τα ιδιωτικά βαλιτσάκια παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων παραδέχθηκε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας. Έχει ένα βαλιτσάκι η ΕΙΠ, έχει ένα βαλιτσάκι η ΔΙΔΑΠ και ένα βαλιτσάκι η ΔΑΕΒ. Τρία βαλιτσάκια ξέρουμε εμείς και τρία ελέγχουμε όταν πάμε και να κάνουμε έλεγχο στις τρεις αυτές τις υπηρεσίες. Τώρα, υπάρχουν από ό,τι λέγεται βαλιτσάκια τα οποία υπάρχουν και σε ιδιώτες. Αυτά τώρα δεν είναι. Η ΑΔΑΕ δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει εμείς ως ΑΔΑΕ. Εμείς ως ΑΔΑΕ έχουμε κάνει κατά καιρούς κάποιες προτάσεις
νομοθετικής παρέμβασης για τα θέματα του ελέγχου. Ο κ. Ζαμπίρα ζήτησε να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες που θα δίνουν τη δυνατότητα παρέμβασης της αρχής σε υπερεθνικούς φορείς. Θα ήταν ίσως σκόπιμο να επισέλθει και στον έλεγχο ιδιωτικών, μεγάλων ιδιωτικών δικτύων, ας πούμε, τραπεζών, οργανισμών κλπ. Αυτό δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι τώρα. Δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει σε καμία περίπτωση υπερεθνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, Google, Facebook. Ο πρόεδρος της ΑΔΕ απάντησε και στο ερώτημα για την υπόθεση της παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στον Περισσό. Έχουμε στείλει και τα πορίσματα που καταλήξαμε ως ΑΔΕ από τον επιστάμενο έλεγχο με όλα τα στοιχεία που είχαμε και στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Από την άλλη μεριά, προσπαθώντας εμείς να κάνουμε περαιτέρω ελέγχους, από αυτούς τους ελέγχους δεν έχει προκύψει κάτι συγκεκριμένο και γι' αυτό δεν προβλέπεται και δεν περιγράφεται στο πόρισμα κάτι συγκεκριμένο. Ο αντιπρόεδρος της αρχής Μιχάλης Σακάς ανέδειξε τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΔΑΕ, ζητώντας θεσμικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν το έργο της αρχής. Όσο προχωράει η τεχνολογία, τόσο μειώνεται το ποσοστό της ασφαλείας των επικοινωνιών. Έχω την αίσθηση και αυτό μου δημιουργείται και σας το λέω από καρδιάς, ότι κάποιες δυνάμεις, όχι εξωγήινοι, δεν θέλουν να λειτουργήσει πλήρως η αρχή. Δεν μπορεί από το 2003 να έχουμε απαρτία 3 στους 7 και να μην αλλάζει η νομοθεσία αυτή. Πάμε στο θέμα της Νοβάρτης, κύριε Μαντά, τώρα, γιατί σήμερα περιμένουμε μια μαραθώνια διαδικασία να ξεκινήσει μετά τις 10 το πρωί. Θα πέσουν και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τη διερεύνηση του σκανδάλου, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Γιατί πλέον πάει στη δικαιοσύνη η υπόθεση και συνεχίζονται οι έρευνες κανονικά. Υπάρχει τώρα αυτό το θεσμικό εμπόδιο, θα το πω εγώ, ασυλίας των υπουργών, με την πρόβλεψη του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθυνής υπουργών, που στην ουσία δεν είναι τα χέρια και του Κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης. Επί της ουσίας, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα για αυτή την υπόθεση? Δηλαδή, άνοιξε μια προκατακτική διαδικασία εδώ στη Βουλή. Δεν φάνηκε κάτι, δεν αποδείχθηκε κάτι. Πώς θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα? Η εντολή της Ολομέλειας της Βουλής που συγκρότησε την προκατακτική επιτροπή ήταν πρώτα απ' όλα να ερευνήσει το αν έχει η αρμοδιότητα η ίδια η Βουλή να δει και να, σε όλη του την έκταση αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Και έχουμε μία κατάκτηση εδώ, αν μου επιτρέπετε. Κανένας πια δεν μιλάει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο με διεθνείς διαστάσεις. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, mm-hmm. κάποιοι μιλάγαν μόνο για σκευωρία. Τώρα ίσως μιλάνε ότι ναι, υπάρχει σκάνδαλο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και σκευωρία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που η Προκατακτική Επιτροπή κατέληξε μέσα από τις αποφάσεις της πλειοψηφίας της είναι ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Βουλή να διερευνήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα και συνεπώς όχι κλείνει την υπόθεση, ναι. αλλά ίσα ίσα κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε, θα έλεγα και μάλιστα είναι εμβληματικό αυτό που κάνει και θα το δούμε και στη συνέχεια. Τι λέει δηλαδή ουσιαστικά? Λέει ότι και για την υπόθεση της διερεύνησης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το οποίο ήδη διερευνά η δικαιοσύνη και θα συνεχίσει να διερευνά, αλλά και για το θέμα της δωροδοκίας δωροληψίας, το οποίο θεωρεί η Επιτροπή ότι δεν μπορεί να είναι στα καθήκοντα ενός υπουργού, το διαβιβάζει στη δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση. Είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να διερευνηθεί αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Σε διαφορετική περίπτωση. Και αυτό ήταν η μεγάλη μπλόφα, αν θέλετε, από την πλευρά των δυνάμεων, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ήτανε ότι εάν ξεκίναγε η διαδικασία αυτή να διερευνηθεί από την Βουλή, τα αδικήματα ήτανε παραγεγραμμένα. Δεν θα καταλήγαμε πουθενά. Σε τελευταία ανάλυση δεν θα μπορούσαμε, λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας
που από κάποιους, και είναι γνωστή αυτή, mm-hmm. προβλέθηκε mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, δεν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Και έτσι, ναι. και έτσι, και τελειώνω με αυτό, μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία νομίζω ότι θα είναι και η απόφαση της σημερινής ολομέλειας, όσοι είναι αθώοι θα αποδοθούν αθώοι στην κοινωνία μέσα από τη διαδικασία της δικαιοσύνης, και αν και εφόσον υπάρξουν ένοχοι, τότε αυτοί θα τιμωρηθούν μέσα από τις λειτουργίες της τακτικής δικαιοσύνης. Είναι πρωτοφανές στο σύνταγμα της χώρας μας να υπάρχει αυτό το άρθρο που όλοι καταλαβαίνουν ότι προστατεύει, θα έλεγα, προφανώς με έναν ανισότιμο τρόπο τους πολιτικούς σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Το άρθρο του συντάγματος λέτε περί ευθύνης υπουργών. Βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχει τεθεί από βουλευτές και από υπουργούς ότι πρέπει να αναθεωρηθεί στην επόμενη θεώρηση του συντάγματος και να αλλάξει. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κύριε Μαντάλη, πως η κυβέρνηση ξεκίνησε με το θέμα της Νεοβάρτης να το χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης και τελικά να πρόκειται για μια σκευωρία. Υποστηρίζει, συνεχίζει, το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης είναι πως πρόκειται για σκευωρία με στόχο της πύλωσης των αντιπάλων της κυβέρνησης. Και αυτό το ακούσουμε, φαντάζομαι, σήμερα και στην Ολομέλεια. Τι θα ακούσουμε από την πλευρά τώρα της κυβέρνησης, αν γνωρίζετε βέβαια και αν έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος δει την αδρή περιγραφή που κάνουμε στο πόρισμα σε σχέση με την έκταση του σκανδάλου, το βάθος του και, αν θέλετε, εγώ θα έλεγα προφανώς την αναμφισβήτητη πολιτική ευθύνη που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα, τα υπόλοιπα μένουν να αποδειχθούν mm-hmm. και πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Εμείς δεν κατασκευάζουμε ενόχους, μιλάμε για αναφερόμενα πρόσωπα που προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία που είναι σε όλους γνωστή, η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, διερευνήθηκαν πράγματα, υπάρχουν μαρτυρίες. Συνεπώς όλα αυτά είναι σε μια διαδικασία και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε αθώους ούτε ενόχους. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς καλούμαστε να κάνουμε ήταν ότι από τη στιγμή που αν θέλετε πέσαμε πάνω σε αυτή την υπόθεση, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έπρεπε να βρούμε, και αυτό κάναμε, μέσα από τα συνταγματικά δεδομένα, μέσα από τα δεδομένα του κανονισμού της Βουλής, τον ασφαλέστερο τρόπο Μάλιστα. ώστε να υπάρξει διερεύνηση. Μάλιστα. Αυτό επιλέξαμε και όχι το κουκούλωμα και την παραγραφή. Κύριε Μαντά, πριν κλείσουμε την συζήτησή μας, θα ήθελα να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζατε την παρέτηση του κύριου Σαγκελαρίου, του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΤΕ, αν σας ξάφνιασε αυτή η παρέτηση και αυτή η κίνηση? Ήδη έχει χαρακτηριστεί από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα από μένα τα δικαστικά πράγματα ως πρωτοφανής, διότι έγινε εν μέσω της διάσκεψης. Νομίζω ότι ο καθένας και η καθεμιά μπορούν να κρίνουν έναν κορυφαίο δικαστικό λειτουργό της χώρας, ο οποίος σε απευθείας μετάδοση, φορώντας την ενδυμασία, την δίβαινό του, κάνει ουσιαστικά ένα διάγγελμα που θα έλεγα προφανώς έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι και η απάντηση της Ένωσης Δικαστών του ΣΤΕ είναι αρκετά αιχμηρή απέναντι στη στάση του κυρίου Σαγκελαρίου. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα έλεγα ότι ο καθένας και η καθεμιά μπορούν να υποστηρίζουν τις απόψεις τους μέσα από όποιο δρόμο επιλέγουν, μέσα από όποιο τρόπο επιλέγουν, αλλά προφανώς κρίνονται και για αυτά που λένε και για αυτά που πράττουν. Μάλιστα. Και να πω μία τελευταία φράση, και θα έλεγα ότι τουλάχιστον το επιχείρημα ότι για λόγους διαρροής επέλεξε αυτή τη στιγμή ο κ. Σαγκελαρίου να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση, νομίζω δεν πείθει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντά, που είστε μαζί μας.